επιστρέψαμε στα καθέκαστα, όπου έχω τι αγριόπαπιε, που είναι το νέο πόνιμο του Γιώργου Χατζόπουλου, ο οποίο ξεκινάει από πειρατέ, πηγαίνει βόλτες στον κόσμο του και τον ταξιδεύει αλλού, γυρνάει τώρα με κάτι άλλο. Και είναι πολύ και πολύ γραφότατο και θα είπαμε να το συζητήσουμε λίγο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, hey, Γιώργο μου, άμα δεν τα πούμε και εμεί τώρα μετά από τόσα <laughs> χρόνια και μετά από <laughs> τόση δουλειά που έχει πατήσει, με ποιον... Δεν καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι δε, δεν είμαστε πολύ. Ειδικά στο εφηβικό μυθιστόρημα εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είμαστε πολύ. Και βραβευμένοι δεν είμαστε πολύ επίση. Καλά, ναι. Να λέμε και για τα βραβεία τα ναι, πρόσφατα. Ναι. Ευχαριστώ. Είστε πάντα τόσο σεμνοί, όλοι εσεί που έχετε καταφέρει πράγματα. Ε, εμένα μου το μάθανε από την εφηβεία <laughs> και ακριβώς αυτό. και ακριβώ αυτό διαπραγματεύεται και τα βιβλία τώρα αυτά, αυτή η σειρά. Πάντω αθάνατο ο πατάκι, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει παιδί έφηβο που να μην ξέρει τον Πατάκη, Για διάφορου λόγου. Αυτή τη στιγμή έχει μαζέψει όλου του ε, καλού συγγραφεί, μο... και ειδικά στο εφηβικό παιδικό βιβλίο. Mm -hmm. Και είναι προ τιμή του γιατί τιμάει τον Έλληνα συγγραφέα. Ενώ αλληλεκδοτικοί ειδικοί δουλεύουν με μεταφράσει που είναι πιο εύκολο και πιο. και θεωρητικά πιο ευπόλυτε. Ναι. Ε, όχι απαραίτητα, αλλά... Με αυτή την προσδοκία, ναι. πάνε πάντως. Εντάξει, θέλει, εδώ θέλει αγάπη αυτό για να το εκδώσει. Δηλαδή, θέλει επιμέλεια, θέλει ε, επιδιορθώ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, ένα βιβλίο. Και είναι εφηβικά, αλλά είναι εφηβικά που εισάγουν τους ε, νέους σε δυσκολίες. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι πάμε για ένα εφηβικό ε, που είναι ε, απλοϊκό, επιφανειακό να διασκεδάσουν και τα λοιπά, και τα λοιπά. Είναι πρώτος στόχος είναι να διασκεδάσουν. <χεδιά> Γιατί, όπω ξέρεις, ήμουν και δάσκαλο και έχω δουλέψει πάρα πολύ λογοτεχνία. Τα παιδιά θέλουν, όταν διαβάζουν, να διασκεδάσουν. Διασκέδαση είναι, βέβαια, και να κλάψουν. Ή να φυπνιστούν, να θυμώσουν, να ερωτευτούν. Αλλά ε, εγώ, μένα μου αρέσει και να γράφω, αλλά αρέσει και στα παιδιά να διαβάζουν περιπέτειες, γι' αυτό και τα... Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο που γράφω για έφηβους, γιατί πιο πριν έγραφα για ενήλικες. Ξεκίνησα με τους πειρατέ που είπες και έχω, έχω κολλήσει τώρα με την εφηβεία, γιατί μου αρέσει σαν κοινό και μου αρέσει και σαν γραφή, έτσι, με, απελευθερώνει. Γιατί σε αρέσει κοινό, το εφηβικό ναι. κοινό. Είναι δύσκολο κοινό, δεν είναι ναι. εύκολο και δεν είναι ακόμα εξοικειωμένο με την ανάγνωση βιβλίων. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια γιατί είμαστε σε μια εποχή που κυριαρχούν τα Social media. Τα social media και γενικά και... τα κινητά. Εγώ νομίζω ναι, ότι τα... το παιδί που θέλει να διαβάσει θα το βρει τον τρόπο και τον χρόνο, ακόμη και αν ασχολείται όλη μέρα με το κινητό του. Ε, υπάρχουν παιδιά και σχολεία, παίζει, παίζει μεγάλο ρόλο το σχολείο, ο εκπαιδευτικός, αν, αν τα σχολεία το καλλιεργούν την φιλανάγνωσία και τα παιδιά σιγά σιγά εθίζονται, μαθαίνουν να διαβάζουν. Υπάρχουν παιδιά που φέτος έχουμε κάνει μια λέση ανάγνωση εκεί στο, ε, στη γειτονιά που μένω και είμαι εντυπωσιασμένο γιατί έχουν έρθει παιδιά μόνο που θέλουν να διαβάσουν βιβλία. Ε, ε, και είναι μια φοβερή σχέση. Καταλαβαίνω επίση ίσω και, και... το ότι. Μ, μπορεί να σε αρέσει το γεγονό ότι είναι ακαλλιέργητο το έδαφο και πέφτει ο σπόρος από σένα. Ναι. Ε, προσπαθώ να μην, να μην έχω στο νου μου ότι Πρέπει να μου να διδάξω. Όχι, όχι. Πάω με ειλικρίνεια και γράφω με... Προσπαθώ να βυθιστώ έτσι στην παιδική μου ηλικία, στην εφηβική μου περίοδο και εμένα. Να ανακαλύψω κι εγώ τη δικιά μου αλήθεια, γιατί νομίζω ότι η... νομίζω ότι μετά τα 16, μέχρι τα 16 φτιαχνόμαστε. Δηλαδή από εκεί και ίδιο. Δεν ξέρω για ευχαρίστηση. Δίνεις και, δίνεις και ε, ε, μέχρι τα 16, δηλαδή. Ναι. Δίνει και ένα μεγάλο περιθώριο. Ναι, ναι γιατί νομίζω αυτή η, των, αυτή η τριλογία τώρα τη Αγριόποπια θα δούμε την ιστορία ενό εφήβου στα 11, στα 13 και στα 16. Δηλαδή θα είναι τρία βιβλία. Και θα παρακολουθήσουμε όλη του την ορίμανση και την. σαν άνθρωπος, δηλαδή πώς αυτό προσδιορίζεται. και την ερωτική, mm -hmm. αλλά και την πολιτική. Α, το πιάνει από παντού. <laughs> το ξεκινά ανέφηβο και τον ρίχνει κανονικό ενήλικα, δηλαδή <laughs> στο <laughs> τέλο <laughs> το <τέλος> του βιβλίου. <laughs> ναι, ε, 16χρονο, αλλά νομίζω ότι εκεί ολοκληρώνεται και η ρήμανσή του. <laughs> Α, δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε και τα τη ε, διδακτική εμπειρία σου τα τη διδασκαλία, <laughs> γιατί έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα σε αυτό το κομμάτι με τα παιδιά. Υπάρχει ζήτημα. Δεν ξέρω αν εμπιστευόμαστε. Το, το... Το, το υλικό αυτό το καινούριο που έχει βγει εκεί έξω, στα σχολεία, στα σωστά χέρια. Και πρέπει κάποιο να περασπιστεί και το. Το, ναι. το εγώ, λειτουργήμα τέλο πάντων του δασκάλου. Ε, επειδή Εγώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον που δούλεψα, ε, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι και είναι ένα επάγγελμα που αν δεν το κάνει με αγάπη δεν, δεν γίνεται σωστά. Mm -hmm. Δεν μπορεί να το Δηλαδή πρέπει να, ε, οι δάσκαλοι πρέπει να είναι καλοί άνθρωποι πρώτα. Γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι αξίε mm -hmm. που είναι να περάσει. Και μετά, εντάξει, η ύλη, η ύλη είναι σε κύκλου, ομόκεντρου δηλαδή, συνεχώ επαναλαμβάνεται. Αν δεν το μάθει στην τρίτη, θα το μάθει στην Τετάρτη, στην Πέμπτη, στην Έκτη. Αλλά το αξιακό σύστημα ε, το δίνει κάποιο σαν άνθρωπο. Και όχι μέσα από τα βιβλία. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στου ε, εκπαιδευτικού, ναι, στου δασκάλου και τώρα κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το λειτουργήμά του. Μέχρι τώρα δεν το είχα καταλάβει. <laughs> από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Γιατί το έβλεπα σαν μαθήτρια. Εντάξει, τώρα το παιδιά. Τώρα... Ε, τώρα, τώρα, είναι, τώρα θα πάει η μεγάλη Πέμπτη και μικρό Δευτέρα. Α, δηλαδή, α. όταν έχει παιδιά, καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι. Και τότε τρέμει η ψυχή σου. Ναι. Πού θα τα εμπιστευτεί. Τότε αρχίζει το μεγάλο το βάσανο. Μέχρι τότε λε: Ω δάσκαλ, πω, πω, τώρα mm. τι θέλει και αυτό από τη ζωή μου κτλ. Είδε όμω πώ αντιστρέφονται τα πράγματα. Έχουμε καλού δασκάλου. Άρα δεν αλλάζει ο άνθρωπο στα 16. Μέχρι τα 16. <laughs> Είδε που, πιστεύω είδες που ότι... το μυαλό, παίρνει άλλε τροφέ και στα. Είναι και. 30-40 δεν θυμάμαι. Στα 12, οι αλλαγέ που γίνονται στον εγκέφαλο και οι συναισθηματικέ είναι πάρα πολύ μεγάλε και επιτρέπουν στον έφηβο να σκεφτεί και για την κοινωνική πραγματικότητα, για τον εαυτό του. Ε, και τότε αυτό λέει ποιο είναι. Γιατί μέχρι τότε τον ορίζουν οι γονεί του, οι φίλοι του, το περιβάλλον. Ε, είναι μια πολύ ωραία περίοδος, μαγική, mm -hmm. αλλά και δύσκολη. Ειδικά αν έχεις ένα περιβάλλον ευταρχικό γύρω που δεν σου επιτρέπει να είσαι Απεργίσεις. εσύ, μόνο μόνος σου ποιος είσαι. Ε, ε, σε ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι ιδανικό να το διαβάσει κάποιο. Ε, και ο Πατάκης το έχει κατατάξει, είναι από 11 ετών και πάνω, δηλαδή από πέμπτη δημοτικού που είναι ο γιος σου, η κόρη, η κόρη σου, μέχρι... Πιο δύσκολο σου Νομίζω και, και σε Αυτό το βιβλίο, το διαπιδί, ο, ο Ήρωα τον ε, τοποθετώ τη δεκαετία του 70 στην Ελλάδα γιατί ήθελα να μιλήσω για εκείνη τη δεκαετία. Είναι η δεκαετία που ήμουν εγώ έφηβος, mm -hmm. παιδί. Ε, το διαβάζουν και οι ενήλικε και του αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω το ζακέτα σου να πάρει να γίνει το βιβλίο σου να πάρει <laughs> με τα χρόνια. <laughs> δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Το βιβλίο σου να πάρει. Ε? Ναι. Γιατί, για την ηλικία που απευθυνόμαστε εννοώ γιατί στου μεγαλύτερου δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Η διαφορά. Το λέω και στα παιδιά γιατί με καλούν σε πολλά σχολεία και να μιλήσω είτε γιατί διαβάζουν το βιβλίο είτε γιατί θέλουν να με γνωρίσουν. Η διαφορά και, και ο κινηματογράφος και το Netflix που βλέπουν με μανία τα παιδιά αλλά και το TikTok και αυτά ιστορίες λένε, είναι αφηγήσεις, mm -hmm. δηλαδή έχουμε πάντα αφηγήσεις. Η διαφορά με το βιβλίο είναι ότι είναι πολύ δημοκρατικό, δηλαδή σου δίνει χρόνο αυτό που διαβάζεις να το φανταστείς, να το επεξεργαστείς μόνος σου και να το τροποποιήσεις κιόλα. Αυτό Ενώ... θα βάλω στο Instagram. Αυτό το κομμάτι <laughs> που είπε, τώρα που μιλάει για το βιβλίο. Αλλά πρέπει, με ρωτάνε αγαπάντα αγαπάνε τα παιδιά το βιβλίο. Ναι, αλλά για να τα αγαπήσουν πρέπει να τα, να τα γνωρίσουν πρώτα. Mm -hmm. Και ο Δάσκα. Μπορεί η οικογένεια, μπορεί αν τύχει να είσαι σε μια οικογένεια που διαβάζει. Τα παιδιά παραδειγματίζονται από αυτό. Αλλά αν δεν είσαι από ένα τέτοιο περιβάλλον οικογενειακό, είναι χρέο του σχολείου και θα πρέπει το σχολείο να επενδύσει πιο πολύ σε αυτό, κατά τη γνώμη Πω, πω, τι ωραίο που ήταν αυτό που είπε. τι ωραίο που ήταν αυτό που είπε. Πάντα στο ναι. τέλο ακού... ανοίγονται οι ωραίε συζητήσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Τι είναι αυτή η κατάρα. Κάποιο μα καταράστηκε. Όταν κλείνουν... όταν κλείνουν οι κύκλοι να γίνονται οι καλύτερε συζητήσει, Γιώργο. Εντάξει. Άρα έχουμε την απόδραση και το επόμενο πότε βγαίνει. Το επόμενο θα λέγεται η εξέγερση. Θα βγει τον Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Και το επόμενο του χρόνου, τέτοια εποχή, και θα, κρίσει, θα κλείσει και όλα στη τριλογία. Το τελευταίο λέγεται Απελευθέρωση. Με το καλό, γιατί απελευθερωνόμαστε μετά που ναι, από, αυτό... από δράμα και μετά που από... ναι. Μεθά. Ναι, αυτό το βιβλίο είναι διαδραματίζεται το 1970, αν και δεν το γράφω πουθενά, γιατί δεν λέμε ούτε πού ούτε Ακούγεται πότε. Ακούγεται καμιά καμπάνα παντελόνι, πώ ξέρουμε ότι είναι το 70. να ξέρω δηλαδή. <laughs> Στο επόμενο βιβλίο που είναι σε. Αυτό το βιβλίο διαδραματίζεται στην Ήπεθρο, σε ένα χωριό. Ε, και ήθελα να μιλήσω για αυτή την εποχή γιατί και αυτή έχει χαθεί δυστυχώς, ε, η μαγεία αυτή του χωριού και τα παιδιά δεν την ξέρουνε. Mm -hmm. Είναι το καλοκαίρι που έπεσε η Χούντα, που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά εγώ γιατί είχα επιστρατευτεί ο πατέρας μου, είχαν γίνει διάφορα ε, και στην ουσία ενώ παίζει ανέμελα ο εντεκάχρονος ο σαν την κόρη ας πούμε, ένα παιδί σαν και αυτό, είπε, μέσα από αυτές τις εξελίξεις αντάγει μια οικογένεια εξόριστη η οποία δραπετεύει, μπαίνουν διάφορα διλήμματα μέσα του και μέσα από αυτή όλη την πλοκή ε, αρχίζει να σκέφτεται τι είναι δίκαιο, τι είναι ελευθερία και στην ουσία αρχίζει να σκέφτεται και για τον εαυτό του. Και τελικά δεν θα σου πω τι γίνεται. Πάλι θα μείνουμε με έχω spoiler. Αλλά τα επόμενα βιβλία είναι σε αστικό περιβάλλον, είναι εδώ στην πόλη μας. Έχει μπετόν μπετόντριγη, δηλαδή, ναι, ναι. εντάξει, πιο στέρεο. Ναι, και πάμε, στην ουσία, πάμε το 76 και μετά το 79. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ για την ξενάγηση. Παρακαλώ. Ε... Σήμερα έχω, θα είμαι, έχουμε την Διεθνή Εκκλησίου Συμπλήρου σήμερα. Τι ώρα? Ε, με την ευκαι... Θα είμαι εκεί στο περίπτωρο του πατάκι από τις 8 η ώρα. Είναι μια ωραία γιορτή. Είναι ναι, ένα όποιος φεστιβάλ... θέλει να συζητήσουμε. Εξού και το φεστιβάλ, αυτό σημαίνει. Είναι μια γιορτινή κατάσταση. Ναι. Και γιορτάζουν όλοι αυτοί που γράφουν, που διαβάζουν βιβλία και οι ενδιάμεσε που είναι οι ε, πολιτές. πολιτέ. <laughs> <laughs> και για αυτού για γιορτή είναι. Ναι, ναι. <laughs> είναι μια γιορτή του βιβλίου. Γιατί να μην γιορτάσουν οι άνθρωποι δηλαδή, που έχουν πεδίσει και στο βιβλίο με αυτή την έννοια. Όλοι όσοι εμπλέκονται, καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Οκτώ η ώρα στο πατάκι στο... στην παραλία. Στην παραλία ναι.